Εγώ είμαι σε δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα σε όλους. Γιατί ευχαριστώ το Προεδρείο για την τιμή που μου έκανε. Σχεδόν αυτά που έχω φτιάξει εγώ τα είπε όλα η κυρία Κολυμνιώτη. Και τα είπε και πάρα πολύ ωραία. Ίσως στο ορθό θα εστιάσω λίγο, το έχω δει λίγο πιο διαφορετικά σαν ογκολόγος. Αυτό που με ρώτησε η Μιχάλη δεν βρήκα μελέτη. Αυτό αναφέρεται ότι πράγματι η ταχεία προσέλευση μπορεί να βελτιώνει την επιτυχία της επικουρικής θεραπείας, αλλά δεν είδα μελέτη που να ασχολείται με αυτό το πράγμα. Για να σου απαντήσω τεκμηριωμένα. Με μεγάλη ευχαρίστηση θα περάσω όλα αυτά τα slides, τα οποία λίγο πολύ τα είπε αυτό, ήταν οι παλιότερες. Αφορούν το παχύ έντερο αυτό, είναι κόστος που την είπε η κυρία Κολυμνιώτη. Θα ξεκινήσω από εδώ. Ποιες είναι οι οδηγίες από το NCCN τώρα για το παχύ έντερο. Αυτές είναι οι οδηγίες για το χειρουργείο από το NCCN για το παχύ έντερο και σύμφωνα και με αυτά που είπε η κυρία Κολυμνιώτη, πρέπει να γίνεται πάντα σκέψη για λαπαροσκοπική εκτομή στο να ασθενεί με το καρκίνο του παχύος εντέρου από χειρουργούς οι οποίοι έχουν εμπειρία, πρέπει να έχει εμπειρία ο χειρουργός. Και δεν ενδείκνεται, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό, όταν το καρκίνωμα είναι τοπικά προχωρημένο ή όταν υπάρχει απόφραξη του εντέρου ή όταν υπάρχει ζητούμενο για προσεκτική εξερεύνηση της κοιλιάς. Δηλαδή, αν υπάρχουν ύποπτες περιτοναϊκές ή κάτι τέτοιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ενδείκνεται η λαπαροσκοπική εκτομή. Τώρα, στο ορθό. Στο ορθό μέχρι τώρα έχουμε 4 μελέτες. Korean Color, à la carte και την Z6051, στις οποίες θα αναφερθώ λίγο πιο λεπτομερώς. Πρώτη είναι η Korean, 340 ασθενείς μέσω και κατώτερο ορθό, TAF3 όγκη και NI0 έως NI2, όλοι είχαν πάρει προχειρική ακνοθεραπεία. Στις περισσότερες μελέτες, αυτές με το ορθό, είναι μετά την καθιέρωση της προχειρητικής χημεοκτινοθεραπείας και σχεδόν είπε όλοι οι ασθενείς έχουν πάρει προκυλητική χημεοκτινοθεραπεία. Τα βροχυπρόθεσμα τα είπε η κυρία Κολυμνιώτη. Γρηγορότερη επιναφορά της εντελικής λειτουργίας, λιγότερες επιπλοκές, θετικά χειρουργικά όρια 2,9%. Εκεί είμαστε. 2,9% για την λαπαροσκοπική έναντι της ανοιχτής εκτομής, αλλά δεν είναι στατιστικά σημαντική η διαφορά. Ατελής ολική εκτομή του μεσοορθού 4,7 για τη λαπαροσκοπική και 6,5 για το ανοιχτό χειρουργείο. Τα πρώτα αποτελέσματα, ποσοστό ελεύθερης νόσου επιβίωσης στα 3 έτη 79 και 72 αντίστοιχα και συνολική επιβίωση 91 και 90,4 αντίστοιχα. Το ποσοστό τοπικών υποτροπών ήταν 2,6 και 4,9 αντίστοιχα. Το συμπέρασμα του μελέτης ήταν ότι οι δύο μέθοδοι είναι εισάξιες. Η Color, να μην σταθώ πιο πολύ, να προχωρήσουμε γιατί υπάρχει και έλλειψη χρόνου και τα έχει πει η κυρία Κολυμνιώτη, πάλι το συμπέρασμα είναι ότι οι δύο μέθοδοι είναι εισάξιες. Οι δύο μελέτες που ήταν διαφορετικές είναι η Αλακάρτ και η επόμενη που θα πω. Η Αλακάρτ είναι μια μη κατωτερότητας μελέτη, 475 ασθενείς, TAF1 και TAF3 η όγκη. Μέχρι τα 15 εκατοστά έπρεπε να είναι η όγκη. Το 50% από αυτούς είχαν πάρει προχειρητική χημακτινοθεραπεία και το πρωταρχικό τελικό σημείο της μελέτης ορίστηκε η πλήρης εκτομή του μεσοορθού με ταυτόχρονη επιτυχία αρνητικών κυκλοτερών ορίων και αρνητικών αποχειρουργικών ορίων. Η απόσταση ορίστηκε στο 1 χιλιοστό. Τα συνολικά αποτελέσματα της μελέτης είναι το forest plot διάγραμμα, δεν θα τα αναφέρουμε όλα. Συνολικά βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα ευνοούσαν το ανοιχτό χειρουργείο. Έτσι, αυτή η μελέτη, το συμπέρασμά της ήταν ότι δεν υπάρχει απόδειξη
για τη στάνταρ χορήγηση διεξαγωγή του λαπαροσκοπικού χειρουργείου. Ωστόσο, το είπε και αυτό η κυρία Κολυνιώτη, ήρθανε το 2019 αυτή η ανακοίνωση που είχε τα αποτελέσματα στα δύο έτη. Εδώ το ποσοστό τοπικών υποτροπών ήταν παρόμοια, η διετής ελεύθερη γνώση επιβίωση παρόμοια και το ποσοστό συνολικής επιβίωσης στα δύο έτη παρόμοιο. Έτσι, εδώ καταλήγουμε μετά από δύο χρόνια παρακολούθηση ότι δεν υπάρχει διαφορά όσον αφορά την επιβίωση και παρά τη διαφορά στα χειρουργικά όρια, δεν υπάρχει διαφορά στην επιβίωση. Η επόμενη μελέτη, η οποία είχε παρόμοια πορεία, ήταν αυτή η Z6051. Την ανέφερε και αυτή η κυρία Κοκολυμιώτη. Και εδώ υπήρχε διαφορά υπέρ της ανοιχτής εκτομής και η λαπαροσκοπική εκτομή φάνηκε να είναι κατώτερη της ανοιχτής εκτομής. Ωστόσο, στο ίδιο περιοδικό, στο ίδιο τεύχος, ανακοινώθηκαν και εδώ τα αποτελέσματα της διετούς παρακολούθησης και όσον αφορά την ελεύθερη νόσο επιβίωση, τοπική και περιοχικές υποτροπές και απομακρυσμένες υποτροπές, οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. Έτσι και εδώ θεωρείται εισάξιες όσον αφορά την επιβίωση οι δύο μέθοδοι, λαπαροσκοπική και ανοιχτό χειρουργείο. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο αυτό. Αυτό που η τελευταία πρόταση έχει σημασία, ότι έχουμε τα αποτελέσματα των δύο αρνητικών μελετών στα δύο έτη, αλλά χρειαζόμαστε να οριμάσουν και άλλο. Χρειαζόμαστε και αποτελέσματα σε μακρότερο χρόνο. Εδώ είναι η οδηγία του NCCN. Και εδώ το NCCN συστήνει τη λαπαροσκοπική από χειρουργό που έχει εμπειρία και τονίζει ότι δεν ενδείκνεται σε τοπικά προχωρημένο η νόσο ή όταν είναι high risk η νόσος και επίσης δεν ενδείκνεται ότι υπάρχει απόφραξη ή διήθηση και όταν χρειάζεται εντελεχής έλεγχος της κοιλιάς. Με τις μέχρι τώρα αποδείξεις, λοιπόν, η λαπαροσκοπική εκτομή στο καρκίνο του παχαίου σαντέρου και του ορθού μπορεί να θεωρείται ως ισοδύναμη του ανοιχτού χειρουργείου σε επιλεγμένους ασθενείς με πλεονεκτήματα την ταχύτερη ανάρρωση, το λιγότερο πόνο, τη μικρότερη διάρκεια νοσηλείας. Δεν πρέπει να υποβάλλονται σε λαπαροσκοπική εκτομή ασθενείς στους οποίους τα χειρουργικά όρια στην προεχειρητική σταδιοποίηση είναι διηθημένα ή επαπειλούμενα, όταν υπάρχει επαπειλούμενη απόφραξη ή διάτρηση, όταν απαιτείται λεπτομερής διερεύνηση της κοιλιάς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πολύ καλά τα είπε, σωστά. Έχω να πω ότι από όλες τις μελέτες οι οποίες αφορούν το ορθό, ας αφήσουμε τα υπόλοιπα με το παχαίο σεντέρου, όπου πλέον έχει παγιωθεί η γνώση ότι είναι ισοδύναμες ανοιχτές και λαπαροσκοπίες. Στο ορθό υπάρχει το θέμα. Στο ορθό, λοιπόν, από όλες τις μελέτες, οι δύο αρνητικές, δηλαδή η Αλακάρτ και η Z5601, είναι παθολοανατομικές μελέτες. Είναι παθολοανατομικές. Είναι μελέτες, δηλαδή, οι οποίες εξετάζουν το παρασκεύασμα. Ναι. Δεν είναι κλινικές μελέτες. Όχι. Και τεχνικά, γι' αυτό το είπες. Ναι. Τεχνικά, όταν κάνεις μια ολική εκτομή του μεσοορθού λαπαροσκοπικά, αγγίζεις το μεσοορθό αναρρύθμιτες φορές με μια λαβίδα μεταλλική. Είναι επόμενο να δημιουργούνται μικρές διασπάσεις της κάψας του μεσοορθού. Κατά πόσο αυτές οι διασπάσεις που γίνονται διαχειρητικά μικρές έχουν ογκολογικό αποτέλεσμα, εγώ πιστεύω και η λογική λέει ότι δεν έχουν ογκολογικό αποτέλεσμα, αλλά όμως επηρεάζουν την ποιότητα του παρασκευάσματος, θα το δείξουν όταν οριμάσουν αυτές οι μελέτες, κλινικές μελέτες. Έχω την αίσθηση εγώ ότι θα είναι ισοδύναμες. Και εμένα αυτή η αίσθηση μου είναι. Δεν μπορώ να το προβλέψω βέβαια και έχω και τον bias της λαπαροσκόπησης, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα είναι ισοδύναμες. Διότι μοιραία το παρασκεύασμα του μεσοορθού, όταν γίνει λαπαροσκοπικά, κακοποιείται ενδεχομένως διαχειρητικά περισσότερο από ότι ανοιχτά που μπαίνει ένα χέρι και το τραβάει. Τώρα, κατά πόσον αυτό έχει ογκολογικό αποτέλεσμα, θα δείξει. Θα δείξει. Ίσως, αν και οι δύο πρώτες είχαν ξεκινήσει με παθολοανατομικά, να είχαμε το ίδιο ερώτημα. Και οι δύο πρώτες έχουν όριμα αποτελέσματα στην πενταετή επιβίωση.
Τώρα περιμένουμε και αυτές τις δύο. Κύριε Βασιλεμάντζη, να κλείσουμε. Θέλετε να σχολιάσετε. Να πω δύο-τρία πράγματα και βεβαίως. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι, επειδή εγώ είμαι λίγο περίεργος, μην διαβάζετε μελέτες οι οποίες να μιλούν για συνολική επιβίωση. Μην διαβάζετε μελέτες και μην δίνετε σημασία. Η συνολική επιβίωση σημαίνει όχι μόνο αυτό που βλέπετε εκείνη τη στιγμή, σημαίνει και ό,τι από εκεί και ύστερα γίνεται. Σημαίνει θεραπεία δεύτερη γραμμή, τρίτη γραμμή, 23η γραμμή, επομένως δεν έχει αξία. Εκείνο το οποίο να μελετάτε στις μελέτες αυτές είναι το διάστημα ελεύθερο νόσου. Και αυτό ίσως είναι το πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι αν αποδειχθεί με μελέτες στοιχείας κατανομής ότι το διάστημα ελεύθερο νόσου είναι πρακτικά το ίδιο στις δύο μεθόδους, προφανές είναι ότι υπέρ της λαπαροσκοπικής θα είμαστε με πολύ θερμότερα τοποθετημένοι. Εγώ θέλω να κάνω μια-δυο ερωτήσεις. Κύριε Λεβιζάκη, ήταν πολύ ωραία η παρουσία σας και ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να την ακούσω. Εκείνο που δεν έχω καταλάβει, ή δεν έχω καταλάβει, είμαι λίγο περίεργος, εξακολουθώ να επιμένω σε αυτό, είναι άρρωστοι οι οποίοι έχουν μια τοπικοπεριοχική νόσο και οι οποίοι κάνουν προγχειρητική χημειοθεραπεία. Αυτοί οι άνθρωποι ωφελούνται περισσότερο από τη λαπαροσκοπική εκτομή του ισοφάγου τους σε σχέση με το να ακτινοβοληθούν. Υπάρχει μελέτη τέτοιου είδους. Να ακτινοβοληθούν ριζικά, ναι. Γιατί ας πούμε να κάνω εγώ λαπαροσκοπική εκτομή και να μην κάνω ακτινοβολία. Αρχικά να μην είναι εγχειρήσιμη και εν συνεχεία μετά από απόφαση για χημειοάκτινο, να προχωρήσουμε σε σάλβα τη σφαγή εκτομή, λέτε ουσιαστικά. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω έχετε έναν άρρωστο ο οποίος έχει ένα στάδιο 3, αλλά μη χειρουργήσιμο. Του δίνεται χημειοθεραπεία. Μαζεύει αυτός ο άνθρωπος, μαζεύει νόσους αυτού του ανθρώπου και μπορεί να το χειρουργήσετε. Αυτός κερδίζει περισσότερο από την εγχείρηση σε σχέση με την ακτινοθεραπεία, η οποία είναι μια μη παρεμβατική μέθοδος, ας πούμε. Λέω εγώ. Με βάση αυτά τα δεδομένα, ναι, κερδίζει ο άνθρωπος. Υπάρχει μελέτη τυχαία κατανομή. Μπορώ να απαντήσω εγώ, αν θέλετε. Η λαπαροσκοπική σφαγή είναι σε πολύ αρχικό στάδιο. Δεν θα το ακτινοβολούσε σε αυτό το στάδιο. Μεγάλη κουβέντα, να απαντήσω εγώ, μπορώ να βοηθήσω λίγο στη συζήτηση. Μεγάλη κουβέντα γίνεται για τους ασθενείς οι οποίοι όταν ακτινοβοληθούν και κάνουν χημειοθεραπεία, εξαφανίζεται η νόσος. Εδώ γίνονται πρωτόκολλα, εργασίες. Ναι. Ξέρω, παράδειγμα στην Ολλανδία, γίνεται αυτή τη στιγμή. Αναρωτιώ τι θα κάνουν. Θα τους παρακολουθήσουν ή θα τους χειρουργήσουν. Έτσι, συμφωνούμε απολύτως. Κι όμως συστήνουν. Ναι. Ισοφαγιακτομή και λεμφαδενικό καθαρισμό. Ακόμα και στους ασθενείς, οι οποίοι μετά την χημειοακτινοβολία εξαφανίζεται η νόσος για τον καρκίνο του ισοφάγου. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε, κύριε Γραπή. Πραγματικά είναι κάτι που ήθελα πολύ να το ακούσω. Ευχαριστώ πολύ που το ακούω. Το δεύτερο, κύριε Λεβιζάκη, σε εσάς είναι το εξής. Έχετε πει κάτι στο οποίο εγώ διαφωνώ. Το λυκοβακτηρίδιο του πυλωρού δεν έχει καμία σχέση με τον καρκίνο, ας το αποσυνδέσουμε αυτό. Ενδεχομένως είπανε κάποτε ότι μπορεί να έχει σχέση με τα λεμφώματα, αλλά ας το αποσυνδέσουμε, να μην είναι στο μυαλό μας αυτό. Το τρίτο πράγμα το οποίο θέλω να καταλάβω είναι ότι μιλήσατε για τη λαπαροσκοπική, το τραπέζι αυτό ήταν λαπαροσκοπική χειρουργική. Ρωτώ εσάς και ρωτώ προφανώς και τον κύριο Καπίρη. Αυτό το πράγμα είναι ένα προστάδιο της ρομποτικής, ας πούμε, η οποία θα μπει μέσα στο παιχνίδι. Κοιτάξτε, όσον αφορά αυτό το θέμα, το αναλύσαμε και στο προηγούμενο τραπέζι. Το αναλύσατε, το συμφωνώ. Ναι. Λοιπόν, η ρομποτική είναι μια εξέλιξη ουσιαστικά της λαπαροσκοπικής. Το ρομπότ είναι απλά ένα εργαλείο. Πρακτικά διευκολύνει τον χειρουργό. Δεν είναι ότι προσφέρει κάποιο επιπλέον αποτέλεσμα. Απλά εν προκειμένου τώρα για το αντικείμενο που πραγματεύτηκα εγώ. Η λαπαροσκοπική, για παράδειγμα, ολική γαστρεκτομή. Εκείνη το μεγάλο πλεονέκτημα που δίνει ένα ρομπότ. Ότι για να κάνουμε την αναστόμωση στην ισοφαγονιστική είναι τεχνικά κάτι το εξαιρετικά δύσκολο λαπαροσκοπικά. Απαιτεί πολύ προηγμένες ικανότητες. Αντιστοίχως το συγκεκριμένο πράγμα με ένα ρομπότ καθίσταται αυτομάτως πάρα πάρα πολύ πιο εύκολο. Αλλιώς τα πλεονεκτήματα είναι τα ίδια, είτε πρόκειται για λαπαροσκοπική προσπέλαση, είτε πρόκειται για ρομποτικά επιβοηθούμενη λαπαροσκοπική προσπέλαση. Εγώ έχω την εξής αφελή εντύπωση. Έχω την εντύπωση ότι εσείς μου, όταν πάτε στο χειρουργείο, μπορεί το χέρι σας να τρέμει. Η λαπαροσκόπηση, στη λαπαροσκόπηση θα φανεί αυτό. Ενώ στη ρομποτική δεν θα φανεί. Συμφωνούμε σε αυτό. Σωστά. Ναι, δεκτό. Ναι, σωστά. Αλλά αυτό δεν νομίζω, δεν διαφοροποιεί το ογκολογικό αποτέλεσμα ή την επέμβαση. Okay, το καταλαβαίνω. Το άλλο σχόλιο το οποίο ήταν να κάνω αυτό που είπε η κυρία Κολινιώτη και το είπα και στον κύριο Ζουβλιό, εμένα πραγματικά μου δημιούργησε, κυρία Κολινιώτη, αυτό μια πολύ μεγάλη αίσθηση ότι πρέπει να το δούμε αυτό συνδυαστικά. Δηλαδή, τα τμήματά μας να το δούνε. Να δούμε δηλαδή αν αυτοί οι οποίοι χειρουργούνται λαπαροσκοπικά ξεκινούν νωρίτερα τη χημειοθεραπεία και αυτό το πράγμα έχει ενόφελος. Αυτό, εάν αποδειχθεί, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και εδώ υπάρχουν μελέτες.
Ναι, υπάρχουν όχι, μελέτες με τυχαία κατανομής τελείου δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Εγώ δεν ξέρω τουλάχιστον στον οκολογική, από την οκολογική αυτή δεν υπάρχει καμία. Και αν υπάρχει, αν υπάρχουν, να τις πούμε. Αλλά εγώ νομίζω ότι αυτό είναι πολύ μεγάλο. Είναι πολύ προβοκατήβο αυτό, αυτό να το κάνουμε. Να καθίσουμε να δούμε δηλαδή αν αυτοί οι οποίοι ξεκινούσαν, τα ξεκινούσαν ας πούμε στις 5 εβδομάδες, αν ξεκινήσουν στις 2 εβδομάδες, αν ας πούμε αυτό είναι καλύτερο ή όχι. Το τελευταίο κομμάτι το οποίο θέλω να σχολιάσω είναι μήπως, δεν το ξέρω, αυτοί οι οποίοι κάνουν λαπαροσκοπική παρέμβαση είναι σε καλύτερο performance status από τους άλλους. Δηλαδή είναι πιο καλά μελετημένοι, είναι πιο λεπτομερώς μελετημένοι, δεν έχουν τους κινδύνους ο οποίος έχει έναν τον οποίο βάζεται για ανοιχτή λαπαροσκοπική, για ανοιχτή εκτομή ας πούμε, ενός οργάνου. Συμβαίνει αυτό. Οι μελέτες αυτές που δείξατε είναι μελέτες τυχαίας κατανομής ή όχι? Ναι, οι μελέτες όλες είναι τυχαίας κατανομής. Στις πρώτες μελέτες, παρότι ήταν τυχαίας κατανομής, η μέση ηλικία των ασθενών είναι γύρω στα 72. Είναι αυτοί που εξαιρούν το ορθό. Στις υπόλοιπες όχι, αλλά παρόλα αυτά, επειδή όπως είπαμε, ο καρκίνος του ορθού και του κόλου είναι μία νόσος των ηλικιωμένων, περιμένουν το αντίθετο. Περιμένουν ότι η λαπαροσκοπική χειρουργική σε ασθενείς άνω των 75 ετών. Μιλάμε φυσικά για τους ασθενείς που μπορούμε να εγκαταστήσουμε πνευμοπεριτόνεο. Εξήρουμε αυτές τις βαριές αναπνευστικές παθήσεις. Θα βελτιώσει και την ποιότητα ζωής τους και τις εγχειρητικές επιπλοκές 25-30%. Θα έχουν και αυτοί ταχύτερη ανάρρωση. Λοιπόν, εγώ σας παρακαλώ να καθίσουμε να συνεργαστούμε σε αυτό το θέμα. Βέβαια. Είναι πολύ ενδιαφέρον για μας, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να το κάνουμε αυτό, να το δουλέψουμε. Χαρά και δική μας. Πολύ ευχαρίστω. Επιδιώκουμε τη συνεργασία και τις μελέτες και όλα. Το ξέρω και ξέρω ότι συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά μαζί σας. Λοιπόν, παραβήκαμε λίγο το χρόνο. Αν δεν έχετε άλλο σχόλιο, ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να προχωρήσουμε στο επόμενο τραπέζι.